Τον πελάτους έχουν βρει οι φαρμακοποιοί της Καβάλας, οι οποίοι σε καθημερινή πλέον βάση ακούνε τα εξαμάξεις από ασθενείς για τις αυξήσεις φωτιά που έχουν επιβληθεί στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα εξαιτίας της απελευθέρωσης των τιμών που ψηφίστηκε το 2014, έπειτα από πολλές πιέσεις του τότε Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη. Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι εδώ και 3 χρόνια περίπου, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα θέμα γενικότερα στην αγορά. Προέρχονται από την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και συνεχίζουν να δημιουργούν πρόβλημα στον τομέα υγείας. Είπαμε ότι είναι μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενα φάρμακα, που σημαίνει ότι μέχρι τα πριν 5 χρόνια, ουσιαστικά μέχρι το 2010, 12 συνταγογραφούνταν και μετά, επειδή ο ΕΟΠΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Ασφάλισης Παροχής Υπηρεσιών, δεν άντεχε στην δαπάνη αυτή, αποφάσισε κάποια φάρμακα να τα βγάλει από τη θετική λίστα και να τα ονομάσει μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενα φάρμακα. Άρα, συνεχίζουμε να μιλάμε για φάρμακα μέχρι και σήμερα, παρόλο που προσπαθούν να τα προωθήσουν και στα σούπερ μάρκετ, απελευθερώνοντας την τιμή τους. Και εμάς η θέση μας είναι απόλυτη και σαφής, ότι από τη στιγμή που είναι ένα μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενο φάρμακο και συνεχίζει να ονομάζεται φάρμακο, δίνεται αποκλειστικά από το φαρμακείο και αποκλειστικά διαχειρός φαρμακοποιού με τη συμβουλή του φαρμακοποιού. Το άλλο κακό που έχει προκύψει τώρα, μετά το νέο δελτίο τιμών που εφαρμόζεται από το Δεκέμβριο και δεν υπάρχουν τα φάρμακα αυτά στη διατίμηση, είναι η πλήρης απελευθέρωση των τιμών τους. Ένα κάτι που βοηθάει τη φαρμακοβιομηχανία, κάτι που εμείς σαν κλάδος Πανελλήνια είμαστε αντίθετοι και λέμε ότι θα εξφεδονιστούν οι τιμές και θα φτάσει η φολταρένα όπως είναι στην Αγγλία τα 18 ευρώ. Ήδη έχουμε περιστατικά στα οποία, φάρμακα τα οποία από 2 ευρώ έχουν πάει στα 5 και αναλόγως με το κάθε βιομήχανο, όσο θέλει να τα ανεβάσει, είναι ελεύθερο στο χέρι του να το ανεβάσει, να ανεβάσει την τιμή και γενικότερα να την απελευθερώσει μέχρι που προς τα πάνω είναι τελείως ελεύθερο. Και το τεπών ακόμη που το αγόραζε 75 λεπτά και έχει πάει 1 ευρώ ή το τεπών maximum που είχε 1,70 και έχει πάει 2,30, καταλαβαίνετε ότι για ένα κουτάκι φάρμακο το μισό ευρώ είναι πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ακολουθούμε αυτή την τακτική και ελπίζω το κράτος να στηρίξει την προσπάθεια και να μην φτάσουν στα σούπερ μάρκετ και οι τιμές τους εξφεδονιστούν. Την ίδια στιγμή, σε ετοιμότητα και εγρήγορση, καλεί τους φαρμακοποιούς της χώρας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, αντιδρώντας τη νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις στο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που θα κατατεθεί στη Βουλή, με την οποία, όπως τονίζουν, η κυβέρνηση βάζει τη δική της συμμετοχή στο χάος που επικρατεί στο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων. Εμείς, σαν Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας, το θέμα των διευρυμένων που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια δεν το έχουμε ευτυχώς και ευχαριστώ για άλλη μια φορά δημόσια τους συναδέλφους μου. Παρόλο που είμαστε ένας μεγάλος σύλλογος, τηρούμε το ωράριο το οποίο είχαμε, τηρούμε τα ωράριά μας και τις εφημερίες του Σαββάτου και τις διεκθαρεύσεις κανονικά όπως είμαστε και δεν διαφεύγει ούτε ένας συνάδελφος που να κάνει κάτι άλλο. Και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή του και μετά τη Δευτέρα, κάνοντας βεβαίως Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση για να συμφωνήσουμε με τους συναδέλφους. Υπάρχει το πρόβλημα των 40 ωρών, όπου αυτό θα λέει ο νόμος, που σημαίνει ότι τα Σάββατα πρέπει να είμαστε κλειστά. Τα εμπορικά καταστήματα δεν είναι τα φαρμακεία, αλλά βεβαίως μπορούμε να βάλουμε εφημερεύοντα τα οποία ή θα αυξήσουμε ή θα κρατήσουμε και θα κάνουμε ανάλογες δηλώσεις στην περιφέρεια, γιατί υπάρχει και το πρόστιμο ότι αν δεν ανοίξεις, εάν είσαι ανοιχτά, πρέπει να το έχεις δηλώσει στην περιφέρεια, γιατί υπάρχει 3.000 ευρώ πρόστιμο εάν ανοίξεις αυθαίρετα.